Πάμε να δούμε τους καρκίνους. Τώρα για σας ο Ερμής εδώ μπαίνει σε ένα πιο μυστικό κομμάτι του οροσκοπίου σας, μέχρι να πάρει θέση στο δικό σας ζώδιο που θα συμβεί αυτό μετά τις 12 Ιουνίου. Αυτό σημαίνει ότι είναι μία περίοδος προετοιμασίας. Α, αυτό μπορεί να σημαίνει α, ότι ετοιμάζεται ένα σχέδιο, ίσως επαγγελματικό, κάτι το οποίο δεν είναι ανακοινώσιμο αυτή τη στιγμή στο περιβάλλον σα ή μπορεί να α, δρομολογούνται κάποιε εξελίξει και να κάνετε κάποιες μυστικές ή κρυφές συζητήσεις πάνω σε αυτά τα θέματα, τις οποίες ε, ενδεχομένως να τις ανακοινώσετε, να τις νοστοποιήσετε στο περιβάλλον σας με το που θα περάσει ο Ερμής στο δικό σας ζώδιο, δηλαδή μετά τις 12 Ιουνίου. Εννοείται η καρκίνη α, που έχετε και τον κρόνο απέναντί σας, ειδικά αν είστε σπουδαστέ και είστε σε φάση που θέλετε να μπείτε σε ένα ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα, θα πρέπει να βάλετε τα δυνατά σας και στο διάβασμα. Θέλω να πω ότι για τα παρορμητικά ζώδια, κρυούς καρκίνους, ζυγούς και... Α, α, ah, παιδιά, και εγώ καιρού. Συγγνώμη. Εγώ. Ε, ναι. Λοιπόν, το ότι είναι ο χρόνο ε, στο πρώτο δεκαήμερο αυτών των ζωδίων και επηρεάζει, σημαίνει ότι δεν έχετε τόσε πολλέ βοήθειε. Άρα θα πρέπει να υπολογίζετε πιο πολύ στη δική σα μελέτη, στη δική σα προσπάθεια και συγκέντρωση και λιγότερο στην εύνοια τη τύχη. Υπάρχουν φορέ που μπορεί να είσαι τυχερό και αυτό που έχει διαβάσει, να μην έχει διαβάσει πολλά, αλλά αυτό που διάβασε να πέσει ω εξέλιξη. Ε, 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 και υπάρχουν φορέ που συμβαίνει ακριβώ το αντίθετο. Γι' αυτό λέω ότι ειδικά τα συγκεκριμένα ζώδια και ειδικά τα πρώτα δεκαήμερα, πιο πολύ προσπάθεια για να αποδώσουν οι κόποι σα. Μετά τι 12 του μήνα Ιουνίου, ευνοείστε πιο πολύ και στο κομμάτι αυτό. Πάμε να δούμε του λέοντε. Ε, πάμε. ε, πάμε. λοιπόν, πάμε. εδώ είναι. Ναι, καλά, μια φορά θα πάτε είναι μια θέση πολύ ευνοϊκή α, στο ζώδιο των διδήμων. Έχει να κάνει με συλλογική δουλειά, με κοινού στόχου που μπορεί να έχετε με φίλου, συνεργάτε. Είναι μια περίοδο επίση πιο κοινωνική. Μπορεί να υπάρχουν αρκετέ προσκλήσει από το περιβάλλον είτε το φιλικό είτε το επαγγελματικό και να έχετε δηλαδή κάποιες κοινωνικές υποχρεώσεις οι θα πρέπει να παρευρεθείτε. Γενικά έχει πολύ επαφή με κόσμο το διάστημα μέχρι τις 12 Ιουνίου α, και είναι, είπαμε, ένα βοηθητικό διάστημα γιατί και το μυαλό σας θα δουλεύει καλύτερα, πιο ξεκάθαρα. Η κρίση σας θα είναι και αυτή α, πιο αντικειμενική Άλαι. και δεν θα επηρεάζεται. Εντάξει. Και να πούμε βέβαια ότι αυτό είναι μια ευνοϊκή συγκυρία και για όσους μπορεί να δίνουν εξετάσεις και να είναι σε αυτή την περίοδο, τέλο πάντων, τη ζωή τους που έχουν αυτή την αγωνία για το τι θα κάνουν παρακάτω με τις σπουδέ τους. Συγχωρήστε με λίγο. Ε, βέβαια, ναι, ναι, ναι. ναι. ναι, ναι. Έχουμε τον χρόνο το σου. Να πιένε σου νεράκι, εγώ να σου να σα πω εγώ μια ιστορία, χθε είμαστε για το... Όχι, όχι, να μην πει μια ιστορία για να μπορεί να χάσει τον ήρμό τη πάνω στου λέτε και δεν είναι σωστό αυτό. Ήρεμα. Με, δεν έχω να πω κάτι άλλο. Ε, βιάζομαι λίγο γιατί έχω να πω κάποια πράγματα ναι, που ναι, είναι ναι, ναι, για τα παιδιά. Ναι, φυσικά, ναι, 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 ναι. φυσικά, συγγνώμη. Πάμε στου Παρθένου. Για του Παρθένου είναι μια περίοδο μέχρι τι 12 Ιουνίου που ο Ερμή, που είναι και δικό κυβερνήτη, είναι μέσα στο κομμάτι Καριέρα και επαγγελματικών, που σημαίνει ότι θα ασχοληθείτε πολύ περισσότερο με αυτά. Για κάποιους μπορεί να υπάρχει και ένα δίλημα. Τα διπλά ζώδια, όπω είναι οι δίδυμη, πολλέ φορέ όταν εκεί πέρα μπαίνουν πλανήτε, μα βάζουν σε διλήμματα. Μπορεί να υπάρχουν λοιπόν α, δύο προτάσει, να μην ξέρετε ακριβώ ποια να ακολουθήσετε. Παίζει όλο αυτό και θα σας πρότεινα σε αυτήν την φάση να τις αξιολογήσετε και τις δύο, αλλά τις αποφάσισα να τις πάρετε λίγο αργότερα, όταν θα έχετε ίσως περισσότερα στοιχεία στα χέρια σας και θα είναι πιο ξεκάφαρη η κρίση σας. Σίγουρα θα πρέπει να αποφύγετε να πάρετε αποφάσεις κοντά στις 6-7 Ιουνίου. Είτε θα πρέπει να το κάνετε πολύ νωρίτερα, είτε θα πρέπει να το αφήσετε μετά τις 12 Ιουνίου για πιο σίγουρα αποτελέσματα. Η... Ε, όσοι σπουδάζετε, όσοι έχετε εξετάσει αυτήν την περίοδο, θα πρέπει να είστε προσεκτικοί. Ε, γιατί η θέση του Ερμή στου μπορεί να σα κάνει να χάνετε λίγο τη συγκέντρωσή σα ή να είστε κάπω αφηρημένοι. Σαφώ η πιο ευνοϊκή είναι η θέση του Ερμή στον καρκίνο μετά τι ε, 12 Ιουνίου. Εκεί θα ευνοηθείτε πολύ περισσότερο. Πάμε να δούμε του